Καλησπέρα. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην εκπομπή μας με μια σειρά από μικρά βιντεάκια που θα το ονομάζουμε «Κάντο γρήγορα». Θα έχουμε κάθε φορά ένα καλεσμένο εδώ πέρα και θα του κάνουμε κάποιες γρήγορες ερωτήσεις, Χρόνη. Ανακριτικές θα έλεγα. Και έχουμε εδώ πέρα σήμερα τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Βολίκα. Καλησπέρα και από μένα, Χρόνη και Γιώργο. Αποδέχτηκα την εξομολόγηση. Έτσι. Και είναι και η πρώτη, έτσι. Δηλαδή, σημαντικό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αν ήταν επιλογή σου, θα προτιμούσες να μην ήσουν γραμματέας στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ήσουν απλός Δημοτικός Σύμβουλος? Πιστεύω ότι ένας αμέτωχος ρόλος σίγουρα δεν θα τον ήθελα. Είναι ένας θεσμικός ρόλος ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν και μπορώ να πω ότι με άγχωνε στην αρχή γιατί οι αρμοδιότητες του μου ήταν άγνωστες, τελικά το αποδέχτηκα και δεν μετανιώνω καθόλου για την απόφασή μου. Σαν νέος πάντα Δημοτικός Συμβούλιος. Δυνατό, δυνατό. Λοιπόν, θεωρείς ότι το όνομα του πατέρα σου σε βοήθησε προκειμένου να εκλεγείς? Η αλήθεια είναι ότι είναι λαοφιλής, έχει κάνει πολύ έργο και στα κοινά και σε φιλικό επίπεδο. Προκαλούμε εγώ σαν γιος, σαν πλέον δημοτικός σύμβουλος να βγάλω εις πέρας και ασπροπρόσωπο ένα όνομα που την κατά κοινή γνώμη έχει κάποιες αρετές. Άρα σίγουρα έπαιξε το ρόλο του και εσύ πρέπει να κληθείς έτσι αντάξιος. Βέβαια, και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, σπίτι έχει μετά. Να πάμε τώρα σε μια πιο ιντριγκαδόρικη ερώτηση. Σας ακούω. Διώχνεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι? Θα ήθελα να αποβάλω. Το έχω και φαντασίωση δηλαδή. Με φαντάζομαι να το δείχνω με το δείκτη. Περάστε έξω, κύριε κουτελάκι. Είναι φωνακλάς, ε. Πάμε στην τέταρτη. Μάλιστα. Θεωρείς το Μινέτα καλή επιλογή, ναι ή όχι? Το Μινέτα καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Είναι όντως επιλογή. Είναι το μηχείρον βέλτιστον. Είναι αυτό που οι επιλογές που όλοι ονειρευόμασταν. Δεν έχω να χαρακτηρίσω το Μινέτα ως και την καλύτερη επιλογή. Μπορώ να πω ότι σαν εγκαταστάσεις σίγουρα οι αναγκαιότητες των εργαζομένων θα έχουν άλλη ποιότητα. Θεωρώ ότι δεν ξεφεύγει πολύ από το κέντρο της Νέας Σμύρνης, αν και αυτό υπόθηκε σαν αρνητικό, εγώ δεν κατάλαβα γιατί, εφόσον το κέντρο της Νέας Σμύρνης είναι κοντά στη Συγκρού και όλα τα θεματικά της κτίρια και υπηρεσίες και χωρία αναψυχής. Ναι. Από εκεί και πέρα, στην πρόκληση του ότι το Μινέτα είναι στο ότι θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο εξ αρχής ή θα μπορούσε να είναι κάποιο υφιστάμενο που προκλήθηκαν όλοι να απαντήσουν, κανένας δεν έδωσε λύση. Επομένως, το Μινέτα νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η επιλογή, η αναγκαστική. Μάλιστα. Και πάμε και ναι, στη hot ερώτηση. Θα κάνει ο Γιώργος έτσι την πιο κρίσιμη ερώτηση των δεκαετιών. Λοιπόν, σουβλάκι ή πίτσα? Σουβλάκι, πίτσα. Σουβλάκι και με τριπλό τζατζίκι. Έτσι. Καθαρό εμμο ελληνικό. Αυτό ήταν η πρώτη εκπομπή «Κάντο γρήγορα». Τα λέμε στην επόμενη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά.